για τις αρρωτικές αλλαγές που επιφέρει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχέδιο Αθηνά. Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Καβάλα, τον κύριο Θανάσιο Μητρόπουλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Μητρόπουλε. Χαίρετε, να είσαι καλά, καλησπέρα. Τι αλλαγές επιφέρει, ειδικά για τη δική μας περιοχή, για τη Δράμα αλλά και την Καβάλα, το νέο σχέδιο? Να σας πω ότι συνολικά το ΤΕΙ της Καβάλας είχε 10 τμήματα. Τα 10 αυτά τμήματα αντιπροσώπευαν 10 κατευθύνσεις σπουδών. Επομένως, αυτό που βλέπουμε σήμερα με το νέο χάρτη Αθηνά είναι ότι έχει 8 τμήματα, αλλά έχει πάλι 10 κατευθύνσεις σπουδών. Άρα λοιπόν, καταρχήν, το ισοζύγιο για το σύνολο του ΤΕΙ Καβάλας είναι το ίδιο. Ωστόσο, για τη Δράμα είχαμε μια σοβαρή υποχώρηση, διότι εκεί χάσαμε το τμήμα της αρχιτεκτονικής τοπίου. Να σημειώσω ότι το 2010 από το 2010 είχαν αρχίσει να μην βάζουν φοιτητές στο τμήμα ενολογίας. Και να σημειώσω ότι και το τμήμα βιοτεχνολογίας, το οποίο ήταν εγκεκριμένο, δεν λειτουργήσε ποτέ. Άρα λοιπόν στη Δράμα υπάρχει μια οπισθοχώρηση, θα έλεγα, η οποία είναι της τάξης του, ξέρω εγώ, του 2006, κάπου εκεί πέρα. Δηλαδή μας έχουν γυρίσει πίσω. Να τα πάρουμε ένα, δηλαδή ένα τμήμα. Το μόνο που μένει ως έχει είναι το τμήμα δασοπονίας. Το καταρχήν. Μόνο που μένει ως έχει είναι το τμήμα δασοπονίας, ναι, όπως το λέτε. Από εκεί και μετά το τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου συγχωνεύεται με το τμήμα πολιτικών μηχανικών δομικών έργων και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Επομένως οι φοιτητές, εφόσον εφαρμοστεί το σχέδιο ολοκληρωθεί, διότι και αυτό έχει ένα χρόνο δυσκολία για να γίνει, αν είναι προοδικό διάταγμα, δηλαδή θα αργήσει για να γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν και οπωσδήποτε γίνει, θα πρέπει να πάρει στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο θα συμβεί και με το τμήμα ενολογίας, το οποίο όμως το τμήμα ενολογίας έχει μια ιδιαιτερότητα εδώ, ότι όλα τα τμήματα ενολογίας πανελλαδικώς καταργούνται και γίνονται κατευθύνσεις μέσα στις σχολές τροφίμων. Άρα λοιπόν. Οι σπουδαστές σε ποια πόλη θα πρέπει να πάνε? Θεσσαλονίκη. Και στις δύο περιπτώσεις Θεσσαλονίκη. Ναι, και στις δύο περιπτώσεις θα πάνε Θεσσαλονίκη, ναι. Και για τι αριθμό σπουδαστών μιλάμε, κύριε Μητρόπουλε, για αυτά τα δύο τμήματα? 100, είναι γύρω σε 150, εκεί πέρα 200 περίπου είναι σπουδαστές οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Να σας πω ότι και το τμήμα, τμήμα εινολογίας είχε αρκετούς σπουδαστές, παρά το γεγονός ότι δυσφημίστηκε το τμήμα ότι δεν έχει σπουδαστές, είχε σπουδαστές και μάλιστα είχε καλούς σπουδαστές. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι πάντως ότι θα έχουμε μια μετακίνηση πληθυσμού προς τη Θεσσαλονίκη. Η άποψή μου είναι ότι για μένα τους φοιτητές δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει σοβαρή αντίδραση, διότι κατά τη γνώμη μου, το τμήμα στο οποίο πηγαίνουν, δηλαδή το τμήμα υποδοχής στη Θεσσαλονίκη, είναι ίσως λίγο μεγαλύτερο τμήμα, είτε είναι αυτό το δομικό έργο, είτε είναι το τμήμα τροφίμων, αλλά για τη Δράμα υπάρχει ένα σοβαρός προβληματισμός, τον οποίο εμείς θα το θέσουμε υπόψη του Υπουργείου Παιδείας. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη. Κοινωνία, αλλά και και οικονομία. Χάνουμε 5 καθηγητές. Επομένως, είναι σημαντικό για μας το γεγονός ότι χάνουμε 5 καθηγητές. Για την εκπαιδευτική κοινότητα ακόμα ένα πρόβλημα, έτσι. Ναι, βεβαίως είναι ένα. Αυτοί οι καθηγητές θα απορροφηθούν στα τμήματα της Θεσσαλονίκης ή μένουν? Όχι, αυτοί απορροφούνται στα τμήματα της Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι το ενδιαφέρον στην υπόθεση. Οπότε είναι πολλές οι αλλαγές. Αλυσίδα πάνε όλα, έτσι. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τη Δράμα έχουμε μια σοβαρή κάμψη της δραστηριότητας. Νομίζω ότι τα είχα πει και σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή ότι γενικώς η Δράμα δεν εμφανίστηκε ουδέποτε διεκδικητική στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχώς ανάλογα τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, το τμήμα αυτό φάνηκε από την αρχή, από το τμήμα βιοτεχνολογίας, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ. Συνεχεία το τμήμα εινολογίας, το οποίο παρά το γεγονός ότι πήγαμε, διαμαρτυρηθήκαμε, πήραμε την υπόσχεση ότι θα έβαζε 50 φοιτητές στην εποχή εκείνη και η Διαμαντοπούλου, πάλι δεν τους έβαλε. Δηλαδή κάπου αφήθηκε πάλι το θέμα. Γιατί το επισημαίνετε για ακόμη μια φορά και το έχετε και επισημάνει και άλλες φορές, σε πολλές συνεντεύξεις σας, πρέπει να πούμε, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η τοπική κοινωνία. Τι δεν πήγε καλά? Ναι. Δεν ξέρω, δεν ήταν τόσο διεκδικητική όσο ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι για να διατηρήσει ένα τμήμα. Δηλαδή, εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε. Από εκεί και μετά, ένα τμήμα όπως είναι το τμήμα εινολογίας να εμφανίζεται ότι δεν έχει αντικείμενο στη Δράμα και έχει δεν ξέρω πού αντικείμενο, στη Θεσσαλονίκη έχει αντικείμενο, που δεν έχει κρασιά.
Η τοπική κοινωνία δεν διεκδίκησε οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, οι εκπρόσωποι παραγόντων ίσως δεν διεκδίκησαν όπως θα έπρεπε. Όλα αυτά πάνε μια αλυσίδα. Δηλαδή, οπωσδήποτε οι εκπρόσωποι είναι εκπρόσωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να ενεργοποιήσουν τον κόσμο, ο οποίος να αντιδράσει. Φυσικά, οι πολίτες της Δράμας, εάν λάμβαναν τα απαιτούμενα μηνύματα, θα υπήρχε μια αντίστοιχη αντίδραση. Αυτό δεν έγινε, για παράδειγμα, στην περίπτωση της συνολογίας, για παράδειγμα. Την εποχή εκείνη σχεδόν δεν αντίδρασε κανένας. Τώρα και είναι... στην αιτία φάνηκε ότι η Δράμα είναι κατά κάποιο τρόπο ένας αδύνατος κρίκος. Αυτό έτσι το βλέπω. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Mm-hmm. Τώρα είναι κάτι οριστικό αυτό για τη Δράμα. Έχουν χαθεί μετά από αυτές τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Το τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου είναι από το 2003. Είναι δηλαδή ένα τμήμα το οποίο είναι 10 χρόνων εδώ στην Καβάλα. Στη Δράμα, συγγνώμη. Είναι από το 2003. Νομίζω ότι είναι άδικο για το ίδρυμά μας να χάνουμε ένα τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου, μάλιστα με τέτοια προοπτική, με άριστη αξιολόγηση, με πολύ καλές υποδομές κτλ. Για να καταλήξουμε, ξέρω εγώ τώρα, να συζητάμε να γίνει ένα τμήμα πολιτικών δομικών έργων. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα. Κύριε Μητρόπουλε, χάνονται αυτά τα τμήματα? Μπορεί να αλλάξει κάτι? Δεν χάνονται για τους φοιτητές. Προσέξτε λίγο, για τους φοιτητές. Εννοώ τα τμήματα για τη Δράμα. Καταλάβατε. Για τη Δράμα τα τμήματα, η δικιά μου άποψη είναι εξής. Ότι κάποια δεδομένη στιγμή η Δράμα, οι παράγοντες της Δράμας αλλά και οι πολίτες Δράμας θα πρέπει να αποφασίσουν τι τμήματα μπορούν να στηρίξουν και πρέπει να τα στηρίξουν από εκεί μετά. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τμήματα και συνεχεία να φαίνονται απλώς φέραμε ένα τμήμα και μετά το αφήνουμε και κάποια στιγμή στον δρόμο χάνεται. Κατάλαβες τι λέω? Έχει λοιπόν μια σημασία. Έτσι χάθηκαν στον δρόμο κάποια πράγματα, ναι. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει ένα διαφορετικό σχεδιασμό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα άλλο, ότι το τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου, όπως και το τμήμα ενολογίας, είναι από αυτά που λέμε τμήματα εντός αγωγικών αυτό, είναι τμήματα elite, δηλαδή είναι τμήματα που προσελκύουν μαζικού. Τα λεγόμενα χαμηλή ζήτηση. Όχι χαμηλή ζήτηση. Τα λεγόμενα χαμηλή ζήτηση τα λέει το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ τα λέω είναι τμήματα τα οποία προσελκύουν πολύ κόσμο, όπως είναι ένα τμήμα λογιστικής, είναι τμήματα όπως είναι ένα τμήμα νοσηλευτικής και είναι τμήματα που προσελκύουν λιγότερο κόσμο, ο οποίος έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή το τμήμα ενολογίας είχε φοιτητές που ήταν με τα 14 και 15 που μπαίνανε, δεν ήταν φοιτητές που μπαίνανε με 8 και 7. Ήταν ένα τμήμα elite. Με κριτήριο τη βαθμολογία, έτσι μιλάτε. Με κριτήριο τη βαθμολογία, βεβαίως. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι αν ήταν πτυχιακό αυτό το τμήμα, θα γινόταν ανάρπαστο. Τη Δευτέρα υπάρχει μια συνάντηση φορέων, κύριε Μητρόπουλε, εδώ στην Δράμα. Ναι, έχετε καλεστεί? Δεν έχω πάρει ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μου στείλει ο κύριος Ξανθόπουλος κάποια επιστολή. Δεν έχω πάρει ακόμα, επομένως θα μου στείλει στο email. Μάλιστα. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, να ελπίζουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ερώτημα που σας έθεσα και πριν, ή για τα δύο αυτά τμήματα είναι οριστικό? Η δικιά μου η άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή βάζουν τα ιδρύματα της κοινωνίας και τους φοιτητές μεταξύ τους απέναντι. Δηλαδή οι φοιτητές θεωρώ ότι θα προτιμούσαν να πάνε σε ένα τμήμα πολιτικών μηχανικών δομικών έργων. Οι καθηγητές ενδεχομένως να προτιμούσαν και το προσωπικό να προτιμούσε να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη. Οι τοπικές κοινωνίες θέλουν τη διατήρηση, όπως και τα ιδρύματα θέλουν τη διατήρηση των τμήματων εκεί για τα οποία συνιστάθησαν. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει μια συζήτηση. Εμείς θα ακούσουμε τις απόψεις του τμήματος και ανάλογα με αυτά που θα πούμε και θα ακούσουμε και το παράρτημα και το διευθυντή και το παραρτήματος και ανάλογα με τις προτάσεις που κάνουμε θα τοποθετηθούμε αναλόγως σε ό,τι αφορά το σχέδιο Αθηνά. Για τα συγκεκριμένα τμήματα και για την αρχιτεκτονική τοπία και για την ενολογία, για την οποία να επισημάνω ότι εμείς ως Ίδρυμα δεν την εγκαταλείψαμε και προσωπικά δεν την εγκατέλειψα ποτέ, διότι έχω προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αποφάσεως με την οποία δεν έμπαιναν φοιτητές. Εάν αυτό ανατραπεί, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ανατρέπονται πάρα πολλά σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Να πω ότι περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός των επόμενων, ξέρω εγώ, εβδομάδων, ας πούμε. Σε αναμονή αυτή τη δηλαδή υπόθεση. Με τα επαγγελματικά δικαιώματα, με την κατοχήρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των σπουδαστών, με τη συγχώνευση των τμήματων, τι γίνεται? Εκεί που συγχωνεύονται τα τμήματα, αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των στοιχείων που συγχωνεύονται. Λοιπόν,
τα παιδιά της αρχιτεκτονικής τοπίου, τα οποία θα συμμορευτούν στο τμήμα πολιτικών μηχανικών δομικών έργων, θα πάρουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών δομικών έργων. Ας πω το τμήμα εκείνο εκεί πέρα ανήκει η σχολή τεχνολόγων μηχανικών, άρα λοιπόν είναι πιο, εφαρμοσμένο το συγκεκριμένο τμήμα, έχει περισσότερες ευκαιρίες ό,τι αφορά τη δουλειά από ό,τι έχει τα αρχιτεκτονική τοπίου, η οποία πάλι, το ξαναλέω, είναι ένα τμήμα το οποίο είναι ένα τμήμα αρχιτεκτονικής βεβαίως, το οποίο έχει ένα τμήμα ειδικής αρχιτεκτονικής, το οποίο είναι ένα ακόμα τμήμα ελίτ. Η Δράμα είχε πάντα τέτοια τμήματα, δηλαδή με ξέρεις τα Σοπονία που είναι τμήμα μαζικής προσέλευσης φοιτητών και βιοτεχνολογία και εινολογία και η αρχιτεκτονική τοπίου, ήταν τμήματα τα οποία είναι για λίγα άτομα, δεν ήταν για πολλά άτομα. Mm-hmm. Αυτό ήταν επιλογή, αν θέλετε, της τοπικής κοινωνίας, του παρατήματος εκεί κτλ. Αν θέλετε δηλαδή κάποιο τμήμα να είχε μία μαζική προσέλευση, θα μπορούσε να είχε σε ένα τμήμα ψυχοθεραπείας για παράδειγμα. Μάλιστα. Ως επίλογο, κύριε Μητρόπουλε, πώς κρίνετε συνολικά το σχέδιο? Μια σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Το σχέδιο το κρίνουμε θετικά, διότι καταρχήν θεωρούμε ότι υπάρχει ένας εξορθολογισμός, υπάρχουν κάποιες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Εμείς θα επισημάνουμε σε ό,τι μας αφορά τις διορθώσεις που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί όμως και μετά θεωρώ ότι, εντάξει, το ότι για παράδειγμα από τα 16 ΤΕΗ 4 έκλεισαν Μεσολογίου, Ιωνίων, Νήσων, Μεσαιρών και Χαλκίδας, ότι τα πανεπιστήμια περιορίστηκαν από 24-21, ότι κάποια τμήματα τα οποία δεν είχαν μεγάλη ανταπόκριση στην αγορά εργασίας ή βιωσιμότητα συμφωνεύτηκαν με άλλα και έγιναν μεγαλύτερα, αυτό είναι προσθετική κατεύθυνση αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κλείνοντας. Δεν έχω να προσθέσω. Εγώ θα έλεγα ότι το έχω ξαναπεί και από την εκπομπή σας και το έχω ξαναπεί και πολλές φορές ό,τι αφορά τη Δράμα. Η Δράμα, εάν θέλει να αποκτήσει υπηρεσίες ανώτερης εκπαίδευσης και να τις προσφέρει σωστά, θα πρέπει λίγο πολύ να κάνει έναν γενικότερο και μεγαλύτερο σχεδιασμό. Από το να είναι στενά, για παράδειγμα, σε κάποιες έτσι απόψεις περιορισμένες. Δηλαδή αυτά τα τμήματα είναι τμήματα ελίτ. Ή θα ακολουθούσε τμήματα ελίτ που θα έπρεπε να συνοδεύονται και από μεταπτυχιακές σπουδές ή θα έπρεπε να αναζητήσει κάτι πιο γενικό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Εγώ να σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.